Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Μισελ Τέμερ, που είχε συλληφθεί σε επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας κατά της διαφθοράς, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην πολύκροτη υπόθεση γνωστή ως πλυντήριο αυτοκινήτων. Ο Τέμερ, που ήταν πρόεδρος από το 2016 έως το 2018, κατηγορείται ότι ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δωροδοκήθηκε με έως και 472 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα, θεωρείται ύποπτος για δοσοληψίες κάτω από το τραπέζι στο πλαίσιο των διαδικασιών παραχώρησης συμβάσεων εκμετάλλευσης λιμένων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Οι δικηγόροι του είχαν ασκήσει έφεση την απόφαση για την προφυλάκησή του, ζητώντας να δικαστεί ελεύθερος. Σύμφωνα με τον δικαστή, οι αποδείξεις που κατατέθηκαν από τον Εισαγγελέα δεν δικαιολογούσαν την προφυλάκησή του.